Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, Λευκορώσοι αντικαθεστωτικοί μάχονται στο πλευρό των Ουκρανών. Το Σύνταγμα Κάστους Καλινόφσκι έχει βρεθεί στις πρώτες γραμμές του μετόπου. Η διοίκηση του Συντάγματος περιγράφει στο Euronews πως οι εθελοντές όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αντίθετα αυξάνονται. Μας γράφουν μηνύματα και μας ρωτούν πώς μπορούμε να πάρουμε βίζα, πού πρέπει να πάμε, πώς μπορούμε να ενταχθούμε στο Σύνταγμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι φήμες για επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία και στρατιωτικών δυνάμεων της Λευκορωσίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη του Συντάγματος Κάστους Καλινόφσκι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με συμπατριώτες τους από τη Λευκορωσία. Είναι και δικός μας πόλεμος. Το σύνθημά μας στο Σύνταγμα είναι «Απελευθερώνουμε την Ουκρανία και απελευθερώνουμε και τη Λευκορωσία». Έχουμε έναν εχθρό, το καθεστώς του Πούτιν, και τη μαριονέτα του, το καθεστώς του Λουκασέγκο. Φυσικά δεν θα θέλαμε να πολεμήσουμε ενάντια σε συμπατριώτες μας. Αν όμως αρχίσουν να εισβάλλουν στην Ουκρανία, εμείς θα τους συναντήσουμε πρώτοι. Αυτό ζητάμε από την ηγεσία της Ουκρανίας και το θέλουμε, γιατί ελπίζουμε ότι τελικά οι περισσότεροι από αυτούς θα έρθουν στη δική μας πλευρά. Μετά θα πάμε όλοι μαζί στο έδαφος της Λευκορωσίας και θα καθαιρέσουμε το καθεστώς και επιτέλους θα απελευθερώσουμε το λαό της Λευκορωσίας από τη δικτατορία. Το Σύνταγμα Κάστους Καλινόφσκι έχει τη βάση του στην Πολωνία, εκεί όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος της διασποράς από τη Λευκορωσία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στη Λευκορωσία υποστηρίζουν τους Ουκρανούς, υποστηρίζουν τον αγώνα τους για ελευθερία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να πολεμήσουμε για τους Ουκρανούς που ηγούνται αυτού του αγώνα, του δεύτερου κύματος απελευθέρωσης της Ευρώπης. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά απλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας να χάσει. Και όταν λέω εμείς, εννοώ τους Ουκρανούς αλλά και τους Λευκορώσους. Για να βοηθήσουμε τη Ρωσία πρέπει να έχουμε ελεύθερη Ευρώπη, δηλαδή ελεύθερη και τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η Πολωνία έχει εξελιχθεί σε τόπο συγκέντρωσης αντικαθεστωτικών από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ενώ στη χώρα έχουν καταφύγει και χιλιάδες Ουκρανοί που εγκατέλειψαν τα ουκρανικά εδάφη όταν εισέβαλε ο ρωσικός στρατός.